Γεια! Είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr και σήμερα θα δοκιμάσουμε την τεχνική Marbling με ακριλικούς μαρκαδόρους Edding Acrylic. Σε προηγούμενα βίντεο έχω παρουσιάσει αυτή τη νέα σειρά μαρκαδόρων της Edding, οι οποίοι, όπως υποδηλώνει και το όνομα, περιέχουν ακριλικά χρώματα. Ψάξε στο YouTube κανάλι του φτιάξω.gr να δεις και τα υπόλοιπα βίντεο όπου δοκιμάζουμε τους μαρκαδόρους σε διάφορα υλικά. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε δύο λόγια για την τεχνική Marbling ή αλλιώς Embrew. Στο Marbling, λοιπόν, έχεις ένα ταψάκι, βάζεις μέσα νερό, στάζεις μερικές σταγόνες χρώμα, με ένα καλαμάκι τα ανακατεύεις και μετά βουτάς μέσα στο νερό το χαρτί ώστε να αποτυπώσει όλα αυτά τα σχέδια που έχει κάνει το χρώμα με το ανακάτεμα και το ξυλάκι. Ακούγεται απλό, έτσι δεν είναι? Στην πραγματικότητα, για να κάνεις το κανονικό, το σωστό, το Marbling, χρειάζεται να κάνεις προετοιμασία και στο νερό και στο χρώμα και στο χαρτί. Δεν θέλω να σε μπερδέψω πάρα πολύ όμως σήμερα. Θα κάνουμε τον πιο εύκολο και τον πιο απλό τρόπο για να κάνεις Marbling με ακριλικούς μαρκαδόρους και πράγματα που έχεις ήδη στο σπίτι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πήξουμε λίγο το νερό, ώστε όταν θα βάλουμε τα χρώματα στο λεκανάκι να μην βουλιάξουν και να μείνουν απάνω στην επιφάνεια του νερού. Για να το κάνουμε αυτό, θα προσθέσουμε corn flour σε βραστό νερό. Σαν να κάνουμε μπεσαμέλ, αλλά με νερό αντί για γάλα. Έχω βάλει λοιπόν 1 λίτρο νερό να βράζει και σε ένα μπολάκι ξέχωρο έχω κρατήσει λίγο νεράκι, όπου θα βάλω 1,5 κουταλιά corn flour. Το ανακατεύω λοιπόν να διαλυθεί λίγο το corn flour. Ωραία, και τώρα θα το ρίξω μέσα στο βραστό νερό και θα το ανακατέψω. Ωραία, το νεράκι αυτό είναι έτοιμο τώρα. Αυτό προφανώς καλό να το έχετε κάνει από την προηγούμενη μέρα, γιατί θα πρέπει να κρυώσει πριν το βάλουμε στο λεκανάκι. Έχω εδώ το νερό που προετοίμασα χθες και έχει κρυώσει, οπότε θα το ρίξω μέσα στο ταψάκι μου. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ νερό, ίσα να υπάρχει νεράκι για να επιπλέουν τα χρώματα. Θα χρησιμοποιήσουμε τώρα τους Edding Acrylic 5400 ή αλλιώς 3D. Είναι αυτή εδώ η συσκευασία, η οποία έχει μύτη και από τη μία και από την άλλη, μία μικρή και μία μεγάλη. Και το πολύ βολικό με αυτό το μαρκαδόρο είναι ότι μπορώ να ανοίξω το καπάκι και να στάξω απευθείας χρώμα πάνω στο νερό μου. Εγώ χρησιμοποιώ τα χρώματα Neon της Edding Acrylic, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι χρώμα θέλετε. Απλά καλό είναι για αρχή να μην βάλετε 10 χρώματα, διαλέξτε 2-3 που σας αρέσουν, κάντε πειράματα και δείτε πώς προχωράει. Τώρα που έχω βάλει τα 3 χρώματα που έχω επιλέξει, θα πάρω ένα ξυλάκι και θα τα ανακατέψω για να κάνουν σχέδια. Ωραία, και είμαι έτοιμη να βουτήξω το χαρτί μέσα στο νερό. Το ακουμπάω απλά και κοιτάω ώστε και οι γωνίτσες να έχουν πάρει χρώμα. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι ότι επειδή δεν έκανα προετοιμασία στο χρώμα, δεν έβαλα δηλαδή λίγο νεράκι να τα ρεώσω, αυτό που θα κάνω είναι ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να στραγγίξω το χρώμα που έχει πάρει το χαρτί. Και αυτό θα το κάνω χρησιμοποιώντας την άκρη του ταψιού μου. Οπότε, σηκώνω ελαφρά το χαρτί, το φέρνω στην άκρη και στραγγίζω ουσιαστικά το επιπλέον χρώμα. Τώρα προφανώς, επειδή το αποτέλεσμα που έχει το Marbling είναι τυχαίο και δεν μπορείς πάντα να το πετύχεις, θα πρέπει να κάνετε δοκιμές, να έχετε εμπόλικα χαρτιά δίπλα σας, οπότε να δοκιμάζετε και να κρατάτε αυτά τα οποία έχουν πετύχει. Wow, αυτό βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Να πω εδώ ότι τα χαρτιά που χρησιμοποιώ εγώ είναι λίγο πιο χοντρά, έτσι, δεν είναι απλό χαρτί φωτοτυπικού, είναι χαρτί ακουαρέλας, έτσι για να στέκεται λιγάκι, να μην ζαρώσει τελείως με το νερό. Εντάξει. Όσο πηγαίνει, βγάζω και πιο ωραία πράγματα. Ωραία, έχω γεμίσει εδώ τον τόπο με χαρτιά, δεν ξέρω αν φαίνεται. Θα τα αφήσω να στεγνώσουν και σε λίγο θα σου δείξω τι μπορείς να κάνεις με τα πολύ ωραία σχέδια που έχεις δημιουργήσει. Μερικά χαρτιά έχουν βγει πραγματικά πανέμορφα.
Θα μου πεις τώρα, ναι, ωραία, τα φτιάξαμε, πού θα τα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, έχω 2-3 ιδέες να σας δείξω τι μπορείτε να κάνετε με αυτά τα πανέμορφα χαρτιά. Πάμε να αρχίσουμε να κόβουμε απλά σχήματα από τα χαρτιά που έχουμε ετοιμάσει και μετά θα περάσουμε στον αγαπημένο μου πλαστικοποιητή. Λοιπόν, κάποια από αυτά τα χαρτάκια θα διαλέξω καταρχάς 2 γιατί θέλω να φτιάξω ένα ζευγάρι σκουλαρίκια. Να δω ποια μου αρέσουν καλύτερα. Νομίζω αυτά εδώ, αυτό είναι πολύ ωραίο και κάτι να του ταιριάζει αυτό ή αυτό, αυτό που έχει πολύ πορτοκαλί. Αυτά τα 2 λοιπόν θα τα βάλω στην άκρη για να φτιάξω ένα ζευγάρι σκουλαρίκια. Τα υπόλοιπα θα τα βάλω στην άκρη γιατί θέλω να φτιάξω μία γυρλάντα. Και μαζί με τα σκουλαρίκια θα φτιάξω και τους σελιδοδείκτες μου, αυτούς εδώ, τους οποίους θα τους βάλω σε ένα φύλλο πλαστικοποιητή για να τα περάσω από το μηχάνημα. Και τώρα μπορώ να κόψω τα κομματάκια μου. Να καθαρίσω και αυτά τα στρογγυλά εδώ. Ωραία, και τώρα σε αυτά που έχω πλαστικοποιήσει μπορώ να τους ανοίξω μία μικρή τρυπούλα με το εργαλειάκι μου αυτό για να βάλω ένα ωραίο κορδονάκι. Σελιδοδείχτης. Κι άλλος ένας, με την ίδια λογική κάνετε και τους υπόλοιπους. Και σκουλαρίκια. Μία ακόμα πολύ ωραία ιδέα είναι να πάρουμε όλα αυτά τα στρογγυλά κομματάκια που έχουμε κόψει και να τα ράψουμε ώστε να φτιάξουμε μία πολύ ωραία γυρλάντα. Για δες! Τέλεια! Τι λες, ωραία δεν βγήκαν τα σκουλαρίκια μου. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες εκεί έξω για το τι μπορείς να κάνεις με τα χαρτιά από το marbling. Εγώ σε αυτό το βίντεο έφτιαξα σκουλαρίκια, έφτιαξα σελιδοδείκτες, έφτιαξα γυρλάντες. Εννοείται, αν δοκιμάσεις κάτι από αυτά, θα χαρώ πάρα πολύ να μου στείλεις φωτογραφίες ή σχόλια στο info@fiaxto.gr. Κλείνοντας, να σου θυμίσω ότι στο eddingpavlaelas.gr μπορείς να βρεις όλη την γκάμα προϊόντων της Edding και τους κλασικούς μαρκαδόρους και τους ακριλικούς μαρκαδόρους, να δεις όλα τα χρώματα και όλες τις μύτες που είναι διαθέσιμες. Αυτά για τώρα, καλά να περνάς! Bye!